τουλάχιστον. Κύριε Ράδο, μου μιλήσατε για φανέλα Εθνικής Ελλάδος και πραγματικά μου άρεσε. Όμως, η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος που φοράτε για να αξιοποιηθεί και για να παραμείνει πρέπει να υπάρχουν και πολιτιστικά δρόμενα. Τι έχετε κάνει από αυτά ως αντιδήμαρχος, γιατί ήταν και η αρμοδιότητά σας αυτή. Ήταν μία από τις αρμοδιότητές μου. Τα δύο πρώτα χρόνια δεν είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Και λογικό λόγω του κορονοϊού ήταν όλα κλειδωμένα τέρμα. Ενώ είχαμε σχεδιάσει κάποια πράγματα τα οποία τα είδαμε και λίγο αργότερα, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρουν τα παραδοσιακά πανηγύρια μας, να φέρουμε γκρουπ μικρά από το εξωτερικό, δηλαδή οικογένειες ή φίλους, οι οποίοι θα μείνουν στα χωριά, θα φιλοξενηθούν και θα μάθουν κάποια βασικά πράγματα με αποκορύφωμα της εμπειρίας της επίσκεψης, τη συμμετοχή στο πανηγύρι και τη συμμετοχή τους και στο χορό του πανηγυριού, που θα έχουν μάθει τα βήματα για να συμμετάσχουν. Και είχαμε κάνει και μια προσπάθεια να κινηματογραφηθεί αυτό, να γίνει ένα ντοκιμαντέρ για να το πάμε και λίγο παραπέρα, σαν καταγραφή και ιστορικά. Αυτό είναι κάτι που θα κάνουμε στην επόμενη θητεία. Θα το προωθήσουμε εκεί που υπάρχουν παραδοσιακά πανηγύρια. Θα τα προωθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό, σε συνεργασία με groups, με τα τουριστικά πρακτορία τα οποία ήδη μιλάμε. Και θα προωθήσουμε αυτή την άλλη πολιτιστική κληρονομιά που είναι τα πανηγύρια. Σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνανε, εγώ προσπάθησα το 19 στην αρχή να κάνω ένα χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία Δημαρχείου, που θα απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά, με καθημερινές δράσεις, φέρνοντας κοντά όλους τους φορείς του Δήμου Ζήτσας, και όχι μόνο, και από τα Ιωάννινα, το δημόσιο ΙΕΚ, πολιτιστικούς συλλόγους, το κιθαριστικό ροδοτοπίου, χορευτικά, κλόουν, Βάγιο Βασίλειδες. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή από τους συλλόγους, είχαμε μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν η πρώτη φορά, ήταν λίγο άγνωστο για τον κόσμο, μας έκοψε ο COVID. Θα επανέλθουμε σε αυτό και η πλατεία Δημαρχείου θα γίνει χριστουγεννιάτικο χωριό, ζωντανό, για μικρούς και μεγάλους, στις γιορτές, γιατί αυτοί οι γιορτές είναι για τα παιδιά και εμείς γινόμαστε παιδιά μαζί τους μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι άπειρα αυτά που έχουμε κάνει στο κομμάτι των πολιτιστικών. Εγώ κυρίως είχα μια έννοια λίγο περισσότερη προς τα παιδιά, γιατί θεωρώ ότι ταλαιπωρήθηκαν και θυσιάστηκαν περισσότερο από κάθε άλλο στην πανδημία. Στερήθηκαν χρόνια που δεν γίνανε πίσω. Όταν είσαι 12 χρονών, ας πούμε, και δεν μπορείς να πας στο σχολείο, δεν μπορείς να παίξεις, δεν ξαναγυρίζει αυτή η ηλικία. Οπότε προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε εκεί. Και προσπαθούμε μέσα από τις εμπειρίες που δημιουργούμε στα χωριά, ειδικά το καλοκαίρι, για τους μικρούς φίλους, να τους κάνουμε να αγαπήσουν το χωριό, για να μπορούν να δημιουργήσουν αναμνήσεις και να ξαναέρθουν και να ξαναέρχονται. Όπως κάποιοι από εμάς κάναμε όταν ήμασταν μικρότεροι. Ξέρετε, κύριε Γάδο, το παιδί είναι ο καλύτερος, πώς να το πω, προάγγελος. Μπορεί να είναι και λανθασμένη έκφραση. Καλός αγωγός. Όταν στο παιδί το καλοκαίρι που θα έρθει στο χωριό του αρέσει η όλη κατάσταση. Όλο το χειμώνα θα ψήνει τη μάνα και τον πατέρα για να ξαναπάει το επόμενο καλοκαίρι στο χωριό. Δηλαδή εκεί κάπου πρέπει να επενδύσετε κατά πολύ. Εγώ πάνω στο απογόνι που ξεκίνησα την δραστηριότητά μου, αυτό που φώναζα και έλεγα συνέχεια, επενδύστε πάνω στα παιδιά και στα πολιτιστικά ακόμη. Γιατί αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν και πολιτιστικά. Και αν δεν συμμετέχουν τα παιδιά στα πολιτιστικά, τα δρόμενα τελειώνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίζεται αυτό από γενιά σε γενιά. Είτε είναι αγώνες ποδοσφαίρου που παίζαμε μικροί, είτε είναι παιχνίδια στην πλατεία, είτε είναι κάποιο κουλοθέατρο. Οτιδήποτε δίνει ζωή στα χωριά και στην πλατεία και απασχολεί δημιουργικά τις νεαρές ηλικίες είναι οκ. Okay. Είναι πολύ καλό και αυτό επιδιώκουμε. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο που κάναμε και ήταν σημαντικό. Το έκανα τη δεύτερη θητεία μου, γιατί εντόπισα ότι για πολλοί κόσμο είναι σημαντικό και δεν αφορά τόσο τα μικρά παιδιά. Έχουμε κάποιες αίθουσες οι οποίες βρίσκονται σε έδρες πρώην Δήμων, που είναι δημοτικές ενώπιση του Δήμου Ζήτσας πλέον. Αυτές οι αίθουσες δεν αξιοποιούνται στο βαθμό που μπορούμε. Εγώ λοιπόν αυτό που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ψηφίσαμε προς τιμήν όλων των συμβούλων είναι να οργανώσουμε σε όχι καλοκαιρινούς χρόνους αλλά χειμωνιάτικους που δεν υπάρχουν απόδημοι και είναι ο μόνιμος πληθυσμός που είναι λιγοστός, θεατρικές παραστάσεις Σάββατα σε αυτές τις κοινότητες οι οποίες δώσανε μια διέξοδο και μια επιλογή πολιτιστική σε κόσμο ο οποίος δεν το έχει εύκολο να ταξιδέψει στα Γιάννα για να πάει να δει μια θεατρική παράσταση. Και να ξεφύγει από την καθημερινότητά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε 5 τέτοιες παραστάσεις και έχουμε ήδη προγραμματίσει άλλες 4 για το φθινόπωρο. Ανεξαρτήτως των εκλογών, αυτό το λέω. Και εγώ προσωπικά θέλω αυτό να συνεχιστεί, να δώσουμε μια επιλογή στον κόσμο που επιλέγει να μείνει στα χωριά μας και το χειμώνα, να μπορεί τουλάχιστον να πει ότι ένα Σάββατο το μήνα έχουμε θέατρο. Ή έχουμε κάποιο άλλο δρόμενο, μουσική παράσταση, χορευτική, κάτι τέτοιο. Ξέρετε, κύριε Αντιδήμαρχε, η χώρα μας και ειδικά η ιδιαίτερη περιοχή μας, η Ήπειρος, αυτό που έχει να προσφέρει. Κατά κόρον, τι είναι, πολιτιστικά δρόμενα, γαστρονομία, βουνό, καθαρό οξυγόνο, λοιπόν, και φιλοξενία.